το 100% αγγίζει πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αιγιάλιας για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Διανύουμε ήδη τα μέσα Ιουνίου και η τουριστική κίνηση στην Αιγιάλια είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η άνοδος και το νέο ρεκόρ του τουρισμού που περιμένουν την φετινή χρονιά στην Ελλάδα φαίνεται ότι θα έχει αντίκτυπο και στην Αχαΐα, καθώς η επισκεψιμότητα αναμένεται να είναι μεγαλύτερη στην Αιγιάλια, μια περιοχή που παραδοσιακά υποδέχεται αρκετούς τουρίστες. Λόγω του τριημέρου υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση. Η πληρότητα αγγίζει το 100% σχεδόν σε όλα τα παραλιακά ξενοδοχεία και θεωρούμε ότι θα είναι ένα καλό ξεκίνημα έτσι για την καλοκαιρινή σεζόν. Να σημειωθεί πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος, με τις πληρότητες να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Αισιόδοξοι είμαστε ότι θα έχουμε μια καλύτερη σεζόν από πέρυσι. Φυσικά το αποτέλεσμα θα το δούμε το Σεπτέμβριο. Είναι ελαφρώς καλύτερα, επειδή γίνανε και διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες τονώσαν λίγο τη δραστηριότητα. Όμως και πάλι το μεγάλο πρόβλημα της εποχικότητας και της μικρής σεζόν παραμένει σε εμάς, ειδικά στην Αιγιάλια αλλά και στην Αχαΐα. Παραδοσιακά η Γαλλία είναι η χώρα που προτιμά την Αιγιάλια και αυτό ισχύει και φέτος. Επίσης υπάρχουν αφίξεις Γερμανών τουριστών και παρατηρείται επίσης μια αύξηση επισκεψιμότητας από τα Βαλκάνια, κυρίως από Ρουμανία και Βουλγαρία και φυσικά πολλοί Έλληνες.